Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Στέλιος εδώ και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για τη δύναμη του να είσαι ηγέτης, πώς να είσαι ηγέτης και εν τέλει αν μπορείς να γίνεις ηγέτης. Πήρα την ιδέα για το σημερινό βίντεο από ένα βιβλίο που έχω διαβάσει και αυτό είναι το βιβλίο του Ρόμπιν Σάρμα, Ηγέτης δίχως τίτλο. Πρώτα απ' όλα σας προτείνω όλους να το διαβάσετε. Και θέλω να αποσαφηνίσουμε λίγο το βασικό νόημα της λέξης ηγέτης, τι σημαίνει ηγέτης σήμερα και αν τελικά, όπως είπα και στην αρχή, μπορείς να γίνεις ηγέτης. Πρώτα απ' όλα μπερδεύουμε την λέξη ηγέτης σήμερα. Το νόημα, τη σημασία, δηλαδή έχουμε στο μυαλό μας ότι ηγέτης σαν ένας ο οποίος θα ξεκινήσει μια σταυροφορία, μια εκστρατεία, όπως θέτε πείτε το, ή θα αρχίσει να σκοτώνει κόσμο για το συμφέρον της χώρας του, ας πούμε, όπως θα φανταζόταν κανείς σήμερα, ή θα προστάτευε τη χώρα από μια εισβολή, ή ιστορικά αν το πάμε, να ήταν ένας σύγχρονος Μέγας Αλέξανδρος που οδηγούσε τους Μακεδόνες και τους Έλληνες σε εκστρατεία. Το θέμα όμως είναι ότι έχουμε χάσει λίγο το νόημα. Άλλο στρατιλάτης που μπορεί να είναι και ηγέτης εννοείται και άλλο ηγέτης στην καθημερινότητα και σήμερα ειδικά το 2020. Ηγέτης πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρεις να είσαι. Ηγέτης δεν γεννιέσαι, μαθαίνεις πώς γίνεσαι. Που σημαίνει ότι ναι, μεν ξεκινάμε όλοι με μερικά βασικά χαρακτηριστικά, αλλά το χαρακτήρα μας μπορούμε να τον επεξεργαζόμαστε περίπου σαν να παίζουμε ένα βιντεοπαιχνίδι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βάζεις χαρακτηριστικά στο χαρακτήρα σου και τον βελτιώνεις συνεχώς. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η ικανότητα να ηγηθείς. Όπως θα βλέπατε όσοι παίζετε βιντεοπαιχνίδια, η λέξη leadership, που εκφράζεται και σε σταμαδικά αθλήματα και σε πολλούς άλλους τομείς. Πώς όμως γίνεσαι ηγέτης? Ηγέτης γίνεσαι με καθημερινές αποφάσεις όπου αναλαμβάνεις την ευθύνη, όπου αναλαμβάνεις το χρέος σου, ειδικά πολλές φορές οι άντρες, να πάρουν αποφάσεις. Τις αποφάσεις πολλοί δεν θέλουμε να τις λάβουμε, πόσο μάλλον για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Πολλές φορές, πόσοι έχετε βρεθεί σε παρέες που λέτε πού θέλετε να πάμε, και όλοι λένε «Α, δεν ξέρω, δεν έχω πρόβλημα, δεν με νοιάζει» ή «Δεν έχω θέμα, ας πάμε όπου να είναι». Αυτό είναι μια αβουλία. Έτσι, υπάρχει πρόβλημα στις αποφάσεις. Κανείς δεν θέλει να πει «Θα πάμε εκεί», να λάβει το χρέος της απάντησης, να οδηγήσει το δρόμο. Ο ηγέτης θα πει «Θα πάμε εκεί», γιατί εκεί είναι καλά και το ξέρω. Θα αναλάβει την ευθύνη της απόφασης, την ευθύνη της καθοδήγησης. Ηγέτης μπορείς να είσαι, αυτό είναι το πιο απλό πράγμα. Ηγέτης του εαυτού σου μπορεί να είσαι, ας πούμε, τακτοποιώντας το δωμάτιό σου ή κάνοντας άλλα πράγματα ή, ας πούμε, έχοντας μια χή πειθαρχία για να ηγηθείς του ίδιου σου του εαυτού, έτσι ώστε να ακολουθήσεις, ας πούμε, κάποιες καλές συνήθειες. Πες ότι βγαίνεις ραντεβού, σου λέει η κοπέλα, πού θέλετε να πάτε, και εσύ λες, α, δεν ξέρω, εσύ πού θες να πάμε. Και μετά σου λέει, δεν ξέρω, εσύ πού θες να πάμε. Και μετά γίνεται ξανά αυτό και βρίσκεστε σε μια φάση που κανείς δεν παίρνει απόφαση. Πρέπει να πάρεις απόφαση. Να πεις θα πάμε εκεί. Θέλω να φάω εκείνο το φαγητό γιατί μου αρέσει, γιατί το ξέρω ότι είναι καλό και ξέρω ότι και εσένα θα σ' αρέσει. Πάψε να κρύβεσαι πίσω από προσχήματα και να εν τέλει να μιλήσεις και την αλήθεια στον εαυτό σου. Πρέπει να ηγείσαι. Πρέπει να δείχνεις το δρόμο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο μόνος δρόμος είναι να δείξεις το δρόμο. Και πρώτα απ' όλα να καταλάβεις ότι παίρνοντας αποφάσεις θα νιώσεις και εσύ ίδιος καλύτερα, θα νιώσεις πιο σίγουρος. Η σιγουριά είναι επίσης κάτι το οποίο σε μερικούς είναι έμφυτο, αλλά κυρίως το καλλιεργείς. Παίρνεις σιγουριά γιατί έχεις το θάρρος να λάβεις μια απόφαση και να δεχτείς τις συνέπειες. Έτσι παίρνεις και αυτοπεποίθηση. Όλα αυτά συνδέονται. Αλλά τίποτα δεν ξεκινήσει άμα δεν πάρεις ο ίδιος την ευθύνη της απόφασης, που αυτό κάνει ο ηγέτης. Παίρνει μια ευθύνη και δέχεται τα αποτελέσματα θετικά ή αρνητικά. Επίσης, όπως λέει και το βιβλίο του Σάρμα, ηγέτης χωρίς τίτλο, δεν χρειάζεται να έχουμε τον τίτλο. Πλέον πιστεύουν όλοι ότι για να γίνεις ηγέτης πρέπει να έχεις τον τίτλο του, ας πούμε, σε μια εφημερίδα του αρχισυντάκτη ή σε μια υπηρεσία να είσαι ο διευθυντής, ας πούμε, ή σε μια τάξη να είσαι εσύ ο καθηγητής ή ο δάσκαλος. Ή ακόμα και στο σχολείο να είσαι ο αποσιολόγος για να δείξεις, ας πούμε, την σωστή τάξη, έτσι, ή να δείξεις ότι τιμωρείται όποιος
δεν είναι φρόνιμος και δεν είναι συνεπής. Δεν χρειάζεται να έχεις τίτλο για να είσαι ηγέτης. Χρειάζεται, το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις την ατομική ευθύνη. Όπως ας πούμε τώρα με τον κορονοϊό, ο καθένας πρέπει να άρχεται επί του εαυτού του, να ελέγχει τον εαυτό του και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει έτσι ώστε να μην μολύνει όλους τους άλλους. Έτσι, γιατί είναι πλέον και συλλογικό το θέμα και συνολικό. Εν τέλει λοιπόν, μπορείς να γίνεις ηγέτης. Ναι, μπορείς να γίνεις. Πάρε αποφάσεις, μην περιμένεις να έχεις κάποιον τίτλο, μην περιμένεις να σου πούν είσαι υπεύθυνος γι' αυτό, άρα πρέπει να κάνεις αυτό. Να το κάνεις ούτως ή άλλως, να αναγνωρίσεις την ευθύνη που έχεις στον εαυτό σου και στην κοινωνία σου. Τότε θα γίνεις ηγέτης, τότε θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος και ειλικρινά δεν χρειάζεται ούτε να είσαι στρατηγός, ούτε να είσαι ο πρωθυπουργός της χώρας, ούτε να είσαι κάποιος ιδιαίτερος και ευρέως γνωστός άνθρωπος. Πρέπει να είσαι ο ηγέτης της μικρής ομάδας της οποίας είσαι μέρος. Δείχνε το δρόμο, πάρε αποφάσεις και δέξου τις συνέπειες. Οι συνέπειες θα είναι και αρνητικές και θετικές. Αλλά συνήθως θα είναι θετικές γιατί θα είναι αποφάσεις οι οποίες είναι δικές σου. Και τις δικές σου αποφάσεις έχεις πάντα ευθύνη να τις λαμβάνεις και να μην υπεκφεύγεις από τον ίδιο σου τον εαυτό. Αυτά σε αυτό το βίντεο. Ένα subscribe στο κανάλι για να βοηθήσετε να διδοθεί το νόημα και το μήνυμα που έχουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά όλοι.